αντιμετωπίζουμε τον χειρότερο καύσωνα από το 1987. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια σημαντική επιβάρυνση του συστήματος, καθώς έχει αυξηθεί πολύ η ζήτηση. Θέλω να διαβεβαιώσω όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες ότι ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν να γίνει για να εξασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση της χώρας έχει γίνει. Ζητάμε όμως και την βοήθεια των καταναλωτών, όπως είπε και ο Υπουργός, για να μπορέσουμε όσο αυτό είναι εφικτό να περιορίσουμε την ζήτηση κυρίως στις ώρες αιχμής. Ποιες είναι οι ώρες αιχμής? Οι μεσημεριανές ώρες από τη 1 μέχρι τις 3, αλλά κυρίως οι βραδινές ώρες από τις 6-7 το απόγευμα μέχρι τις 10-11 το βράδυ. Αν έπρεπε να το εξηγήσουμε με απλά λόγια, είναι εκείνες οι ώρες όπου δυστυχώς, επειδή έχει δύσει ο ήλιος, δεν έχουμε στην διάθεσή μας τη σημαντική ενέργεια η οποία παράγεται από τα φωτοβολταϊκά τα οποία έχουμε εγκατεστημένα στη χώρα. Πώς μπορούμε λοιπόν όλοι να βοηθήσουμε αυτήν την προσπάθεια? Με το να ρυθμίσουμε την θερμοκρασία του κλιματιστικού μας σταθερά στους 26 βαθμούς, με το να κλείνουμε όσο αυτό είναι εφικτό τους ηλεκτρικούς θερμοσύφωνες, ειδικά το βράδυ, τις ώρες μεταξύ 7 και 10, και να περιορίζουμε όσο γίνεται συνολικά την κατανάλωση, να κλείνουμε τα φώτα, ειδικά εκείνες τις ώρες. Έχουμε, όπως είπε και ο Υπουργός, ο Πρόεδρος του ΑΔΜΗ, ο Πρόεδρος του ΔΔΕ, ο ρυθμιστής μας εξετάσει όλα τα πιθανά σενάρια. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και αυτήν την πρόκληση και με την βοήθεια και των καταναλωτών θα τα καταφέρουμε και αυτή τη φορά. Να ευχαριστήσω και προσωπικά όλα τα στελέχη που εμπλέκονται από τη μία στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τα στελέχη της ΔΕΗ αλλά και τους ιδιώτες παραγωγούς, αλλά και όλα τα στελέχη της διανομής από τον ΑΔΜΗΕ. Στο ΔΔΕ ξέρω ότι καταβάλλονται πολύ μεγάλες προσπάθειες κάθε μέρα να διορθώνονται βλάβες, καθώς η συνολική αθρηστική επιβάρυνση στην διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας κάθε μέρα που περνάει με καύσωνα εκ των πραγμάτων αυξάνεται. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να εξασφαλίσουμε την ασφαλή ηλεκτροδότηση της χώρας, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Σήμερα πραγματοποιήσαμε μία σύσκεψη υπό την υποπτία του Πρωθυπουργού, κ. Μητσοτάκη. Η ομάδα διαχείρισης κρίσεων παρουσίασε όλα τα μέτρα άμυνας και αντιμετώπισης που έχουμε λάβει ώστε να αντιμετωπίσουμε όποια ακόμα και απίθανη περίπτωση συμβεί. Ζητάμε, επειδή πιέζεται το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας λόγω της πολύ μεγάλης ζήτησης, αφού βρισκόμαστε στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου και έχουμε πάνω από 2-3 εκατομμύρια επιπλέον αυτή τη στιγμή επισκέπτες στη χώρα μας. Ζητάμε από τους καταναλωτές να μην σπαταλούν ενέργεια που δεν χρειάζεται, όπως για παράδειγμα να μην έχουν περιττά φώτα αναμένα, ιδίως στις ώρες της κρίσιμης αιχμής μεταξύ 6 απογευματινής και 10 βραδινής. Εκείνο το διάστημα ας περιορίσουν και ας μην ανάβουν τους ηλεκτρικούς θερμοσύφωνες, να περιορίσουν τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών για μαγείρεμα και βέβαια να ρυθμίσουν τα κλιματιστικά τους σε μια σταθερή θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, ώστε να έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα ως θερμοκρασία εντός της οικίας με την χαμηλότερη δυνατόν ηλεκτρική κατανάλωση. Με έναν ιστορικό καύσωνα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έχουμε ρεκόρ δεκαετίας για τη ζήτηση των καταναλωτών στην παρασκευή που μας πέρασε. Συνειδητοποιούμε λοιπόν όλοι ότι το σύστημα είναι υποπίεση και είμαστε εδώ για να δηλώσουμε την ετοιμότητα, είμαστε πάνω συνεχώς από τα πράγματα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση των καταναλωτών, των βιομηχανιών και των πολιτών της χώρας. Γίνεται προσπάθεια, ό,τι βλάβες προκύπτουν, είτε εξαιτίας της ζέστης είτε εξαιτίας πυρκαγιών, να άμεσα να επιδιορθώνονται, ούτως ώστε να, οι πολίτες να έχουν άμεση ηλεκτροδότηση. Εξετάστηκαν 48 σενάρια, προκειμένου να αποτυπωθούν δυναμικά σφάλματα ή πιθανότητες απώλειας και συνεργασία με τους διαχειριστές. Υπάρχει πλήρης ετοιμότητα για αντιμετώπιση όλων των θεμάτων.